Λοιπόν, είμαστε στον αέρα. Ναι. Λοιπόν, δεύτερο μέρος. Για μια εκδήλωση 21 Απριλίου, Σάββατο ημέρα πέφτει, πρέπει να είναι Σάββατο, στις 5 η ώρα το απόγευμα, στην παραλία Κασόνια. Γνωρίζουμε όλοι μας. Ναι, αφού είναι 14 Σάββατο, 13 σήμερα, ναι. Σάββατο. Εκεί οι κυνηγοί θα κάνουν μια πολύ ωραία εκδήλωση με φαγητό, ποτό, θα είναι όλα δωρεάν και είναι προσκαλεσμένος όλος ο κόσμος. Όλοι όσοι είναι φίλοι του κυνηγητικού συλλόγου. Όπως μας ενημέρωσε σχετικά ο συνάδελφος, ο Γιάννης ο Νομικάριος. Ωραία. Λοιπόν, 21 Απριλίου, λοιπόν, στις 5 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, και αν είναι και καλός καιρός, συγγνώμη που σε διακόπτω, κάνει και κανείς το μπανάκι του εκεί. Α, όποιος έχει διάθεση θάλασσα, και δεν κρυώνει, γιατί καθαρή. Όχι. Γιατί, βέβαια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα θέματά μας. Να πούμε ότι όλα είναι έτοιμα για το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο που το περιμένουμε όλοι πώς και πώς της κυβέρνησης και που θα πραγματοποιηθεί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το διήμερο 16 και 17 Απριλίου 2018 στη Ρόδο, με την παρουσία υπουργών, κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών και του ίδιου του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε στη συνέχεια, θα μας δώσει λεπτομέρειες ο συντονιστής Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αποστολίδης. Πριν πάμε όμως να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, να πούμε νίκη στους τηλεθεατές μας ότι έχουμε στα χέρια μας το πρόγραμμα, αυτό που συζητούσαμε πριν οι δύο μας, και πραγματικά έχει πάρα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία θα συζητηθούν και για τα οποία θα τεθούν προτάσεις, όπως θέματα υγείας, υποδομές υγείας και πολιτικές για την υγεία, ο τουρισμός βέβαια όπως είπε και ο κύριος Μάγκος, αλλά αυτό που εμένα με ενδιαφέρει πολύ είναι ότι μια και έχει γίνει η προετοιμασία και η διαβούλευση για το μεταφορικό ισοδύναμο, θα συζητηθούν υποδομές, νησιωτικότητα, προσβασιμότητα και μεταφορικό ισοδύναμο. Είναι γεμάτες οι μέρες, δύο μέρες, αλλά είναι γεμάτες. Στον τουρισμό να πούμε ότι θα τοποθετηθεί και η κυρία Μαριέτα Παπαβασιλείου, η Αντιπεριφερειάρχης, γι' αυτό και είναι φουλ οι εργασίες, φουλ οι μηχανές και δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε. Οπότε, δύο μέρες. Την επόμενη εβδομάδα και μετά το πέρας του Αναπτυξιακού Συνεδρίου θα έχουμε πολλούς συμμετέχοντες, οι οποίοι θα μας εκθέσουν έτσι τα... Και πολλά ρεπορτάζ. Ναι, τα τεκτενόμενα και από στο τη Ρόδο. Της Ρόδο. Ωραία, πάμε να δούμε τον κύριο Αποστολίδη. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Νότιος Δωδεκανήσου θα ήθελε να καλωσορίσει το κορυφαίο πολιτικό γεγονός της περιοχής μας της Δωδεκανήσου, το οποίο θα πάρει μέρος 16 και 17 Απριλίου σε συνδιοργάνωση της κυβέρνησης και της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Θεωρούμε το συνέδριο αυτό ως κάτι το οποίο δεν έχει κάποιο προηγούμενο για την περιοχή. Η συμμετοχή 18 υπουργών, 11 γενικών γραμματέων και 8 θεματικές συζητήσεις προμηνύουν ένα πολύ μεγάλο συνέδριο από το οποίο ο τόπος μας μπορεί να βγει μόνο ωφελημένος. Για μας είναι η γιορτή της δημοκρατίας και της συνένεσης και της σύνθεσης πολιτικών. Η συμφωνία όλων στο ελάχιστο είναι το ζητούμενο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε την τοπική κοινωνία αλλά και την περιοχή μας στο επόμενο βήμα της ανάπτυξης, το οποίο για μας έχει σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά. Η αειφορία της ανάπτυξης, έτσι όπως την ευαγγελιζόμαστε από γενναία σε γενναία, ότι τουλάχιστον θα πρέπει να παραδίδουμε στα παιδιά μας τον τόπο μας τουλάχιστον στην ίδια κατάσταση όπως τον βρήκαμε, αν όχι καλύτερο, είναι το ζητούμενο εδώ πέρα. Θέλουμε λοιπόν μια ανάπτυξη η οποία θα είναι δίκαιη, θα είναι παραγωγική, θα είναι δημιουργική και όχι μονοδιάστατη όπως ήταν πολλές φορές στα νησιά μας στο πρόσφατο παρελθόν. Η πολυδιάστατη ανάπτυξη η οποία εμπλέκει το σύνολο των παραγωγικών και μεταπηδικών αλλά και φορέων όπως και αυτών των υπηρεσιών είναι το ζητούμενο. Ευελπιστούμε σε ένα πολύ, πολύ καλό συνέδριο το οποίο θα δώσει απαντήσεις σε κάποια θέματα από τα οποία μας απασχολούν τόσα χρόνια. Να σημειώσω εδώ πέρα ότι η δουλειά και η προεργασία του συνεδρίου έχει αναδείξει δεκάδες θέματα τα οποία απασχολούν τα νησιά μας για δεκαετίες. Προφανώς δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί από καμία κυβέρνηση όπου σε δύο μέρες μέσα θα δώσει λύση σε όλα. Θέλουμε όμως στο τέλος του συνεδρίου η Ρόδος, τα Δωδεκάνησα, η κοινωνία μας να βγει ωφελημένη. Το ελάχιστο το οποίο θα πετύχουμε θα είναι κέρδος για όλους. Να πούμε εδώ πέρα ότι το συνέδριο αυτό είναι ένας σταθμός. Δεν είναι ο τερματισμός μιας προσπάθειας. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με τις επαφές και τον διάλογο ο οποίος άνοιξε με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της.
Έχουμε το σταθμό του Αναπτυξιακού Συνεδρίου, στον οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι σε πέντε, ενδεικτικά το νούμερο φυσικά, σε πέντε θέματα στα οποία συμφωνούμε και θα δουλέψουμε όλοι μαζί για την επόμενη μέρα να υλοποιηθούν. Στόχος είναι όλα τα θέματα τα οποία θα τεθούν για προβληματισμό ή έχουν ήδη τεθεί στον διάλογο που έχει προηγηθεί από το συνέδριο, να λυθούν σε ένα βάθος χρόνου. Η κυβέρνηση αυτή έμπρακτα αποδεικνύει το πόσο σημαντικό είναι για αυτήν η νησιωτική ιδιαιτερότητα της περιοχής μας. Δεν είναι τυχαίο το ότι επιλέγεται στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να έχουμε δύο περιφερειακά συνέδρια, ένα για τις Δωδεκάνησα και ένα για τις Κυκλάδες ξεχωριστά, με στόχο να εμβαθύνουμε στα προβλήματα της κάθε περιοχής. Αυτό το οποίο θα θέλαμε εμείς είναι να δώσουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία και να συμμετέχει και να το παρακολουθήσει. Το Αναπτυξιακό Περιφερειακό Συνέδριο δεν γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες όπου κάποιοι αποφασίζουν την τύχη του ενός τόπου. Γίνεται με ανοιχτές πόρτες, ανοιχτό προς την κοινωνία. Ο κάθε συμπολίτης μας μπορεί να το παρακολουθήσει και να συμμετέχει σε αυτό. Εμείς τον προκαλούμε και τον προσκαλούμε να έρθει να το παρακολουθήσει. Και αυτό το οποίο σίγουρα μπορούμε να τον διαβεβαιώσουμε είναι το ότι σε κάθε τραπέζι οτιδήποτε τεθεί θα απαντηθεί. Οπότε, κάτι το μοναδικό λοιπόν για τα πολιτικά δρόμενα της περιοχής μας πρέπει να το στηρίξουν και όλοι και οι ενεργοί πολίτες και το σύνολο της κοινωνίας. Εμείς θα θέλαμε σε εισαγωγικά να πιεστούν οι υπουργοί της κυβέρνησης να δώσουν λύσεις στα προβλήματα. Δεν θέλουμε να πάμε σε ένα συνέδριο στο οποίο να είναι ένα εύκολο συνέδριο για την κυβέρνηση. Θα θέλαμε να είναι ένα απαιτητικό συνέδριο για την κυβέρνηση, γιατί όσο πιο μεγάλες οι απαιτήσεις, τόσο πιο μεγάλα και τα ωφέλη για τον τόπο. Αυτό το οποίο έχει την σημασία του και θα θέλαμε να το σημειώσουμε ξεχωριστά είναι το ότι ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια του συνεδρίου ο οποιοσδήποτε φορέας επιθυμεί μπορεί να καταγραφεί και να συμμετέχει σε όποια συζήτηση θέλει. Αυτό σαν πρώτη φάση να σας πω επιπλέον ότι έχουμε 8 θεματικά τραπέζια τα οποία μπορείτε να δείτε μέσα από το πρόγραμμα το ποια είναι αυτά και τις ώρες τους. Συνοπτικά, ξεκινάει το συνέδριο τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 12.30. Θα ακολουθήσουν 4 συνεδρίες αναδιάδες παράλληλα σε δύο αίθουσες την ίδια στιγμή. Η πρώτη ώρα έναρξης είναι 1.30, η επόμενη είναι 5.30. Το συνέδριο θα γίνει στο σύνολό του στο Ρόδος Παλάς. Την Τρίτη θα έχουμε επίσης 4 συνεδρίες, οι οποίες ξεκινάνε 10.30 το πρωί, ολοκληρώνονται περί τις 6 ώρα το απόγευμα. Και στη συνέχεια, κατά περίπου τις 7.30 ώρα, είναι προγραμματισμένη και η ομιλία του Πρωθυπουργού, η οποία θα κάνει και την σύνοψη και το κλείσιμο της σύνθεσης των απόψεων, οι οποίες θα κατατεθούν. Καλούμε τους πολίτες της Ρόδου και των Δωδεκανήσων να συμμετέσχουν και να το απολαύσουν. Είναι κάτι το οποίο, ξαναλέω, είναι πρωτόγνωρο σαν εμπειρία εδώ πέρα και να σημειώσουμε ότι η κυβέρνηση κάνει σε ανοιχτά κανάλια του YouTube κάνει αναμετάδοση πλήρη του συνεδρίου αυτού με live streaming για όσους έχουν τις γνώσεις να το δουν και μέσω υπολογιστή, όπου θα μπορούσε είτε μέσω μιας έξυπνης τηλεόρασης κάποιος είτε μέσω του υπολογιστή του να παρακολουθήσει το σύνολο του συνεδρίου. Και όλα αυτά, όπως και στα προηγούμενα συνέδρια, παραμένουν δημόσια και ανοιχτά στο YouTube για να ανατρέξει κανείς όποτε θέλει σε αυτά. Να σημειώσουμε ότι με το πέρας του συνεδρίου θα συσταθεί μια επιτροπή με τοπικούς φορείς και κεντρικής κυβέρνησης, η οποία θα παρακολουθεί τα συμφωνηθέντα στο συνέδριο για την υλοποίησή τους το συντομότερο δυνατό. Να σημειώσω εδώ πέρα για να δούμε ένα δείγμα γραφής ότι στα συνέδρια τα οποία ήταν τα πρώτα τα οποία έγιναν τον προηγούμενο καλοκαίρι από τον Ιούνιο του 2017 και μετά, ήδη το ποσοστό της υλοποίησης έχει φτάσει σχεδόν στο 35%. Οπότε λοιπόν είναι κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση θα οδηγήσει τα Δωδεκάνησα για το επόμενο ορατό μέλλον, πολιτικό ορατό μέλλον, σε μια κατεύθυνση η οποία θα είναι διαφορετική με όσα έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Πραγματικά ήταν μια, μπορώ να πω, ακόμα και συγκινητική προσπάθεια η προσπάθειά μας επικοινωνίας με πολίτες και φορείς και βρήκαμε πλήρη ανταπόκριση, μπορώ να πω σχεδόν 100% σε όλα τα ζητήματα που θελήσαμε να επεξεργαστούμε.
συγκεντρώθηκα υλικό που δεν θα αντιμετωπίσει μόνο το συνέδριο, αλλά έχουμε και μέλλον ακόμα να υλοποιήσουμε όλα αυτά που συγκεντρώσαμε. Η ιδιαίτερα επιρροχή μας βγήκε μπροστά σε κάποια ζητήματα τα οποία δεν υπήρξαν πριν, όπως είναι η νησιωτικότητα στον αθλητισμό. Επεξεργαστήκαμε και μελετήσαμε λύσεις που αρμόζουν και είναι συμβατές με την νησιωτικότητα, με τα μικρά μας νησιά, τα οποία και στο συνέδριο θα προωθήσουμε, αλλά θα τα προωθήσουμε και στο μέλλον, προκειμένου να υπάρξει απρόσκοπτη ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισμού στα νησιά μας, για να αθλούνται ισότιμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι πολίτες και τα παιδιά των νησιών. Ένα άλλο ζήτημα που προωθήσαμε και το μελετήσαμε, έχουν γίνει και επαφές συγκεκριμένες από αυτού, είναι ο αθλητικός τουρισμός, με ειδική επεξεργασία και μελέτη που θα προωθήσουμε. Πιστεύουμε ότι θα βάλουμε τα θεμέλια για να υλοποιηθεί ο αθλητικός τουρισμός. Είναι μια προσπάθεια που αναδεικνύεται από την περιοχή μας. Είμαστε στην πρωτοπορία, έχουμε τεράστια εμπειρία όσον αφορά τον αθλητισμό και τις αθλητικές διοργανώσεις. Γι' αυτό είχαμε και τη δυνατότητα να βγούμε μπροστά και να το αναπτύξουμε. Και ο λόγος τώρα για το μεταφορικό ισοδύναμο. Το σχέδιο νόμου για το μεταφορικό ισοδύναμο εξετάστηκε σε ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου του 2018, αρχικά σε 32 νησιά του Αιγαίου που θα απολέσουν το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, και από 1η Ιανουαρίου 2019 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές. Πρόκειται για την εναρμόνιση του θαλάσσιου μεταφορικού κόστους προϊόντων και του κόστους μετακινήσεων κατοίκων των νησιών με το αντίστοιχο της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Η χρηματοδότησή του θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα εφαρμοστεί πιλωτικά από το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Πάμε να ακούσουμε σχετικά. Διαβούλευση με αντικείμενο το σχέδιο νόμου που θα εισάγει στις νησιωτικές κοινωνίες την εφαρμογή του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου οργανώθηκε σήμερα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπό τον Υπουργό Παναγιώτη Κουρουμπλή, τον Υφυπουργό Νεκτάριο Σαντορινιό, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Γιαννέλη Θεοδιοσιάδη και τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας Διονύση Τεμπονέρα και τη συμμετοχή των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού των νησιών της Ελληνικής Επικράτειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Ιωνίσων Νήσων Θεόδωρος Γαλαλιάτσος, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Αττικής Παναγιώτης Χατζιπέρος, ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χρύσανθος Αργυρίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Ιωνίων Νήσων Σπύρος Γαλιατσάτος, ο Δήμαρχος Λίμνου Δημήτρης Μαρινάκης, ο Δήμαρχος Σαμουθράκης Θανάσης Βίτσας, ο Δήμαρχος Θάσου Κώστας Χατζεμανουήλ, ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Γαλουζής, ως εκπρόσωπος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμαρχος Σκύρου Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου Ευάγγελος Κωστόπουλος και η Αντιδήμαρχος Ρόδου Μαριλίτζα Χατζή Λαζάρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι ένα μέτρο που ξεκίνησε να συζητείται από τη δεκαετία του 70 σήμερα αρχίζει να υλοποιείται. Πριν από μερικούς μήνες θα έλεγε κανείς ότι δεν θα γίνει ποτέ, αλλά αυτή η κυβέρνηση θα το επιχειρήσει και θα είναι σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνουν πράξη η διακηρυγμένη νησιωτική πολιτική της Ευρώπης και η ευρωπαϊκή πολιτική της εδαφικής συνοχής. Είναι ένα δύσκολο μέτρο στην εφαρμογή του και για το λόγο αυτό χρειάζεται και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, δήλωσε ο κύριος Παναγιώτης Κουρουμπλής. Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι σύντομα στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας θα αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το μεταφορικό ισοδύναμο. Το μεταφορικό ισοδύναμο που φέρνει η κυβέρνηση αποτελεί ένα καινοτόμο μέτρο το οποίο θα προσφέρει πολλά στην αναπτυξιακή προοπτική των νησιών μας. Παράλληλα, το σχέδιο νόμου λαμβάνει υπόψη τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες, το βαθμό απομόνωσης κάθε νησιού και τις πραγματικές ανάγκες μετακίνησης των νησιωτών, αποτελώντας έτσι την πρώτη προσπάθεια για την εφαρμογή μιας νησιωτικής πολιτικής που θα απαντά στα πραγματικά προβλήματα των νησιών. Ο κ. Σαντορινιός, εξηγώντας τη λογική του μέτρου, ανέφερε πως στη
μελέτη και το σχεδιασμό του μεταφορικού ισοδύναμου ανέλαβε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πρόκειται για την εναρμόνιση του θαλάσσιου μεταφορικού κόστους προϊόντων και του κόστους μετακινήσεων κατοίκων των νησιών με το αντίστοιχο της υπηρετικής Ελλάδας. Η χρηματοδότηση του μεταφορικού ισοδύναμου γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το μέτρο θα εφαρμοστεί πιλωτικά από το δεύτερο εξάμηνο του 2018 με στόχο να γίνει η κοινωνική εφαρμογή του σε όλα τα νησιά από την 1η Απριλίου 2019. Την πλήρη υποστήριξή του στο μέτρο και την ιδιαίτερη ικανοποίησή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξέφρασαν όλοι οι παριστάμενοι εκπρόσωποι από την νησιωτική Ελλάδα. Ανέφεραν ότι είναι ένα μέτρο που από καιρό περιμένουν οι νησιώτες, που αναμένεται να ενισχύσει την αναπτυξιακή προοπτική των νησιών, που θα κάνει τους νησιώτες να αισθανθούν ότι ανακουφίζονται από το βάρος της απόστασης που τους χωρίζει από την υπηρετική Ελλάδα. Ένα μέτρο που θα δώσει στα νησιά την αίσθηση ότι το κράτος είναι δίπλα τους. Λοιπόν, περιμένουμε πώς και πώς το μεταφορικό ισοδύναμο να αντισταθμίσουμε άλλου είδους δυσκολίες που βιώνουμε εδώ στα νησιά. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, το πιλωτικό πρόγραμμα έκδοσης ολιγοήμερων θεωρήσεων, βίζα δηλαδή για τουρίστες από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά, θα εφαρμοστεί για άλλη μία χρονιά. Και έχουμε αρκετούς που έρχονται, έτσι είναι. Σε όλα τα νησιά. Έτσι. Είναι σημαντικό και αυτό το θέμα. Πάμε να ενημερωθούμε σχετικά. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρη Αβραμόπουλου, το πιλωτικό πρόγραμμα έκδοσης ολιγοήμερων θεωρήσεων βίζα για τουρίστες από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά θα εφαρμοστεί για άλλη μία χρονιά. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕΜΠΕ από τις Βρυξέλλες, στην επιστολή του προς τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κατρούκαλο, απαντώντας σε σχετικό αίτημά του, ο κ. Αβραμόπουλος επισημαίνει την ανάγκη να προστατευτεί το θετικό αυτό μέτρο με την απαραίτητη τήρηση των διαδικασιών και των ελέγχων στα σύνορα των ελληνικών νησιών. Όπως σημειώνεται, με το μέτρο αυτό ενισχύεται το τουριστικό ρεύμα προς τα ελληνικά νησιά και στηρίζεται η τοπική οικονομία και η είδηση θα τύχει θερμής ανταπόκρισης από τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους των νησιών. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί στην εφαρμογή και το έτος 2018 του Συστήματος Έκδοσης Θεωρήσεων μίας εβδομάδας για Τούρκους τουρίστες και πολίτες από τρίτες χώρες που βρίσκονται νόμιμα στην Τουρκία και επιθυμούν να επισκεφτούν ελληνικά νησιά του Αιγαίου. Αυτό το πρόγραμμα θεωρήσεων, που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την οικονομία των νησιών και γι' αυτό το λόγο η συνέχισή του και τη φετινή χρονιά αποτελούσε πάγιο αίτημα όλων των τοπικών φορέων, επισημαίνεται. Ο λόγος τώρα για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων. Έτσι, μέχρι τις 9 Οκτωβρίου έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες ακινήτων να τακτοποιήσουν τα αυθαιρετά τους με βάση όσα προβλέπονται από το νέο νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, προκειμένου να πετύχουν έκπτωση έως και 20% στην καταβολή των προστήμων. Πάμε να ακούσουμε. Μέχρι τις 9 Οκτωβρίου έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες ακινήτων να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετά τους με βάση όσα προβλέπονται από το νέο νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, προκειμένου να πετύχουν έκπτωση 20% στην καταβολή των προστήμων. Όπως διευκρινίζουν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η παράταση δόθηκε επειδή δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οι σχετικές εγκύκλοι για την εφαρμογή του νέου νόμου. Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη στα πρόστιμα που προβλέπονται κατά την διαδικασία τακτοποίησης. Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων αφορά κυρίως υπολογιστικά λάθη και όχι διαφοροποίησης προστήμων. Εάν η τακτοποίηση γίνει το χρονικό διάστημα από 9 Οκτωβρίου 2018 έως και 8 Απριλίου 2019, τότε προβλέπεται έκπτωση στην πληρωμή προστήμων κατά 10%. Ιδιά έκπτωση 10% δικαιούνται και οι ιδιοκτήτες που μαζί με τη δήλωση υπαγωγής υποβάλλουν και μελέτη στατικής επάρκειας. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να θυμίσουμε ότι αύριο ο Σύλλογος Τριτέκνων προχωρά σε μια σημαντική πρωτοβουλία, στηρίζει έμπρακτα την αιμοδοσία, την ιδέα της αιμοδοσίας και διενεργεί αιμοδοσία το πρωί από τις 9 μέχρι αργά το μεσημέρι στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Όσοι μπορούν να είναι εκεί, όχι μόνο οι Τρίτεκνοι. Έτσι. Λοιπόν, να μην το ξεχάσουμε. Πρόσκληση προς όλους τους εθελοντές αιμοδότητες. Έτσι. Λοιπόν, διαφημίσεις.